If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there, just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best with mingle and small talk. And then I hear a crash behind my back. One glass of mulled wine rains down my jacket. Then I see you blushing, and suddenly it's clear when I look at you that Christmas is here. You tell me, don't you think this place is looking crowded? And then you whisper in my ear, look, I'm not even sure, my mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε καλά. Εδώ με το γιορτινό μου το μπλουζάκι, θα βαρεθείτε να το βλέπετε τώρα που το θυμήθηκα ότι το έχω εδώ. Λοιπόν, έφυγα λίγο βιαστικά από το σπίτι, γιατί ο φωτογράφος στην Πυρωενή του τη δουλειά την τελείωσε λίγο νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζα. Οπότε ευτυχώς είχα ετοιμαστεί και πάνω που ήμουν έτοιμη και είχα βάλει και ό,τι πράγματα χρειαζόμουν μαζί, τα είχα βάλει μέσα στις τσάντες. Οπότε είμαι έτοιμη για τη φωτογράφηση. Λοιπόν, είμαι έτσι ενθουσιασμένη και ανοχωμένη για αυτή τη φωτογράφηση, γιατί καταρχάς νομίζω πως δεν το έχω τόσο σαν μοντέλο. Δεν το έχω. Τέλος πάντων, το προσπαθώ. Το προσπαθώ πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, γιατί με τις φωτογραφίες δεν το έχω τόσο. Προτιμώ το βίντεο. Το έχω καλύτερα και στις ιστορίες και εδώ στο YouTube. Αλλά το προσπαθώ το τελευταίο διάστημα, γιατί πρόκειται για το καινούριο ξεκίνημα της αδερφής μου, το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, και της υποσχέθηκα, και εννοείται το κάνω και με μεγάλη χαρά, έτσι δεν το συζητώ, αλλά τη βοηθάω πάρα πολύ στο καινούριο της ξεκίνημα και έχω πολύ ενεργό ρόλο και το κάνω με όλη μου την αγάπη αυτό, γιατί η αδερφή μου, πολλές το ξέρετε, γιατί το έχουμε συζητήσει και στο Instagram, το κατάστημα Dyom που σας δείχνω κάποια ρούχα κάποιες φορές, στο Instagram περισσότερο, εδώ όχι τόσο, είναι της αδερφής μου και το ξεκίνησε έτσι δειλά μέσω Instagram, να δει αν το στυλ που διαλέγει ρούχα, βασικά το στυλ των ρούχων που διαλέγει, αν αρέσει στο κοινό που την ακολουθεί και αν αρέσει και στον κόσμο γενικότερα και σε μένα που έχουμε κάνει έτσι κάποιες συνεργασίες και σε κάποια άλλα κορίτσια που έχει δώσει ρούχα για συνεργασίες. Και επειδή είδε ότι αρέσει και πηγαίνει καλά, θα ανοίξει e-shop. Οπότε έχουμε έρθει σήμερα εδώ να βγάλουμε τις φωτογραφίες για το e-shop. Μάλλον εδώ είναι ο Αντώνης. Τι κάνεις? Περιμένουμε την αδερφή μου τώρα να έρθει. Μόλις ήρθε ο φωτογράφος, ο οποίος είναι και παιδικός μου φίλος, τον γνωρίζω από τον Οропό. Είμαστε παιδικοί φίλοι από τον Οропό και θα συνεργαστούμε και σε αυτό τώρα. Και άντε να δούμε, θα σας τραβήξω εδώ πέρα έτσι λίγα πλάνα. Έχω αγχωθεί τώρα, να τα πάω καλά βασικά για να βγει καλά το αποτέλεσμα, γιατί έχει αγχωθεί εκείνη περισσότερο και το έχω αγχωθεί κι εγώ. Ο φίλος μου Αντώνης, γνωριζόμαστε από τον Οропό, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Μιλάμε, ήμασταν παιδιά. Παιδικοί φίλοι, τώρα έχει εδώ κάμερα, ωραία, έναν φακό που θέλω κι εγώ κάποια στιγμή, και ήρθε η ώρα να φωτογραφηθούμε. Καραρουφιέμαι έτσι για να είσαι, να τα έχεις πένα. Λοιπόν, εδώ με τον φωτογράφο, του τραγούδισα και του φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία, γιατί δεν γίνεται χωρίς αυτό. Πάει πολύ καλά το πράγμα. Και έχουμε έρθει λίγο πιο μακριά τώρα, έτσι να αλλάξουμε σποτάκι. Άδειο το βλέπω, Αντώνη, νομίζω ότι θα είμαστε ok εδώ. Λοιπόν, εδώ να δείτε και λίγο υλικό, γιατί δεν γίνεται ταυτόχρονα. Εντάξει, ο Αντώνης είναι φοβερός. Δείτε τα δουλειά. Τέλειο, ευχαριστούμε ρε Αντώνη. Το μοντέλο της συμφοράς. Εντάξει, μου είπε ο Αντώνης ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά για άνθρωπο που δεν ασχολείται με αυτό. Δεν ξέρω αν μου το είπε, επειδή είμαστε φίλοι και απλά ήταν ευγενικός. θα δείξει, θα το δείτε και εσείς σε λίγες ημέρες στο e-shop της αδερφής μου που μόλις είναι έτοιμο, θα σας ενημερώσω. Να μπείτε έτσι, να ρίξετε μια ματιά, να μας πείτε τη γνώμη σας και για τις φωτογραφίες και για τα ρούχα εννοείται. Και πάμε σπίτι στον Αλέξανδρο, ο οποίος δεν ήθελε να φύγω με τίποτα. Όταν σας λέω με τίποτα, με τίποτα, έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Και τον πήρε η μαμά μου και τον πήγε μια βόλτα έτσι λίγο για να ηρεμήσει. Και οκ, λοιπόν, θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή το Facebook του, το Instagram, τη σελίδα του Instagram του φίλου μου του Αντώνη που είναι φωτογράφος, γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά και μπορεί να θέλετε έτσι εσείς μια προσωπική φωτογράφηση, μπορεί να θέλετε να βγάλετε ένα νεογέννητο, να βγάλετε φωτογραφίες εγκυμοσύνης, φωτογραφίες αραβώνα, γάμο, βάφτιση γενικότερα. Οπότε θα σας αφήσω κάτω να ρίξετε μια ματιά, γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και έλα, δεν θα περάσω εγώ σήμερα, Οπότε θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή να δείτε έτσι, να ρίξετε μια ματιά. Είναι ωραίο να έχετε από πολύ σημαντικές στιγμές στη ζωή σας έτσι ωραίες επαγγελματικές φωτογραφίες. Εγώ ας πούμε δεν πρόλαβα, είχα σκοπό, παρόλο που είχα πολύ άσχημη εγκυμοσύνη, είχα σκοπό να καθίσω να βγάλω φωτογραφίες όταν η κοιλιά μου φούσκωσε, αλλά καταρχάς δεν πρόλαβα να μπω καν στον ένατο. Και τον 7ο και τον 8ο τον πέρασα ξαπλωμένη στο κρεβάτι, διότι ο Αλεξανδρός ήταν πάρα πολύ χαμηλά και μου είχαν πει ότι πρέπει να είμαι ξάπλα. Οπότε δεν είχα καταφέρει να βγάλω τίποτα. Έχω πολύ λίγες φωτογραφίες. Έχω μία από το μευτήριο τη μέρα που πήγα να γεννήσω, που δεν είναι και καλοτραβηγμένη γιατί εγώ έκλαιγα και είμαι με κόκκινη μούρη σαν παντζάρι. Ναι. Για να το διαβάσω ο Άγιος Βασίλης και να στο φέρει. Ναι. Λοιπόν, να το γράψουμε με μόβ χρώμα. Θες να το γράψουμε με μόβ? Ναι. Ωραία. Μόβ. Wow. Θα γράψουμε. Yeah. Γράφει ήδη. Αγαπημένη μου Άγια Βασίλη. Yeah. Φέτος. Φέτος. Θα ήθελα να μου φέρεις το αυτοκίνητο από από Playmobil του Scooby Doo, του Μπουμπουμπού. Για πες Scooby Doo. Ναι, ο Άγιος Βασίλης. Μπράβο, τι ωραία ζωγραφιά που του φτιάχνεις στο Άγιο Βασίλη. Θα του αρέσει πάρα πολύ όταν έρθει να πάρει το γράμμα. Και τώρα θα το κλείσουμε το γράμμα. Θα του ζωγραφίσεις και με άλλο χρώμα. Κάνε και με το μπλε που είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Ναι, μπλε. Ναι, μπράβο. Και θα το πάρουμε τώρα, θα το βάλουμε στο δέντρο. Και μια από τις επόμενες ημέρες, δεν ξέρουμε πια, θα έρθει ο Άγιος Βασίλης να το πάρει. Τι του λες του Άγιου Βασίλη, απαγορεύεται η είσοδος? Ναι. Okay. Θα έρθει άραγε. Ωραία, για βάλτε κι άλλο ένα. Καλά, τέλειο. Να το δείξουμε και εδώ. Δείτε τι ωραία αυτοκόλλητα κόλλησε εδώ πέρα ο Αλέξανδρος. Και εδώ, για να κλείσουμε το φάκελο. Εκεί κάτω. Εδώ να το προσέχει ο Χριστούλης. Ναι, ωραία. Θα το βάλουμε εδώ. Και μπορεί αύριο το πρωί να έχει έρθει και να το έχει πάρει. Ναι! Σε εκεί να σου δίνω αυτά που θα ανοίγουμε από τα κουτάκια. Εντάξει? Εκεί κάτσε, εκεί. Να σου δίνω αυτό που θα ανοίγουμε από τα κουτάκια. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε αν είναι όντως. Θα θυμάμαι, γιατί εγώ χθες άνοιξα λάθος. Ναι, άνοιξα λάθος κουτάκι. Για άνοιξε το 16. Άνοιξα το 17, ενώ πρέπει να ανοίξω το 16. Οπότε σήμερα ανοίγουμε το 16. Ανάποδα. Δεν είναι τίποτα. Έλα να σε βοηθήσω. Για βγάλ' το, να δείξουμε εδώ στον κόσμο τι κρύβεται μέσα στο νούμερο 16. Για φέρε να δούμε. Α, μία κρέμα χεριών κρύβεται στο νούμερο 16. Ωραία. Για βάλ' το κουτάκι στη θέση του. Να ανοίξω εγώ και το 16 της Lancome. Πώς την πάτησε έτσι χθες? Γιατί πέρσι τα άνοιγα με αυτόν τον τρόπο. Σας άνοιγα τις ημέρες που βλέπατε. Αλλά φέτος το έχω πάει λίγο διαφορετικά φέτος, ό,τι να είναι. Λοιπόν, και στο κουτάκι με το νούμερο 16 από τη Lancome κρύβεται ένα travel size κραγιονάκι σε ένα κατακόκκινο, καταχριστουγεννιάτικο χρώμα. Δείτε εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Και μυρίζει αυτό το άρωμα από τα κραγιόν της Lancome. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερότερο. Λοιπόν, είχα και έφυγε για περπάτημα και πήρα μία φίλη και της λέω έλα. Και ήρθε η φίλη μου η Τζούντι. Και βγήκαμε να περπατήσουμε λίγο εδώ στη γειτονιά. Έτσι ωραία και καλά. Που έχει και ωραία, τι βραδιά είναι αυτή η είδηση. Απίστευτη, μιλάμε βραδιά, λες και μπαίνει το φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων. Και πάμε να τσεκίσουμε και κάνα σουλάκι τώρα. Παιδιά, είμαι τόσο κουρασμένη που κάθεσα λίγο στο μπάνιο να περιποιηθώ το πρόσωπό μου, να βάλω λίγο μάσκα και αντί για μάσκα έχω βάλει peeling αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου. Απ' την κούραση δεν βλέπω μπροστά μου, οπότε πάω να ξεβλύνω λίγο το peeling, το οποίο το δούλεψε έτσι λίγο εδώ να κάνει δουλίτσα, αφού το έβαλα που το έβαλα. Να ξεπλύνω, να βάλω και για 5 λεπτά το πολύ μια μάσκα, να πάω να ξαπλώσω. Και αποφάσισα σήμερα το βίντεο αυτό να μην καθίσω να το επεξεργαστώ σήμερα. Αύριο με το που ξυπνήσω, έτσι χιλιάζω, ξυπνάω πρωί, ξυπνάω κάθε μέρα, ό,τι ώρα και αν κοιμηθώ, γύρω σε 6,5. Δεν ξέρω τι έχει πάθει πάλι το βιολογικό μου το ρολόι. Ενώ είχε διορθωθεί αυτό, ξανάρχισε πάλι τα ίδια. Οπότε θα το κάνω αυτό και αύριο το πρωί ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν μου έχει ξανατύχει πάντα το επεξεργασμό από το βράδυ, αλλά νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να ξεκουραστώ. Νιώθω ότι ο οργανισμός μου και το σώμα μου αρχίζουν και μου στέλνουν σήματα ότι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά, κάνε κάτι, συνέλθε. Και σήμερα και με τη φωτογράφηση κουράστηκα πάρα πολύ, αλλά το διασκέδασα, λέει, και μου άρεσε πάρα πολύ. Και πριν σας πω καληνύχτα, θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα το κεράκι που μόλις μου έφερε δώρο η φίλη μου η Τζούντι. Ακούστε λίγο. Τον ακούτε τον ήχο που κάνει, έχει ξύλινο φυτίλι και κάνει αυτόν τον τελείο ήχο, λες και είσαι σε τζάκι, νιώθεις ότι είσαι σε τζάκι και εμένα με χαλαρώνει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά, δεν συνεχίζω με την πολυλογία, δεν τη συνεχίζω, πάω να ξεκουραστώ γιατί μου έχουν μείνει ακόμα 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 vlog μας και πρέπει κάπως να τα βγάλω. Δεν γίνεται, δεν θέλω να το αφήσω στη μέση με τίποτα. Είμαι πεισματάρα, οπότε αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας δω πάλι αύριο.